να πούμε τα ζητήματα, το διαβάζουμε μια φορά, τους χαιρετάμε και φεύγουμε. Ναι, άντε, πάμε. Ναι. Πολύ ασχοληθήκαμε, άντε, μπράβο. Αλλά σε βλέπουμε που δεν είναι καλά. Το φωτάκι θα έχω πριν το κάμερα. Εδώ είναι. Μπαταρία εκεί. Ταινία. Από ποιο πούσε κάτω. Αν έχετε πατρίδα, άνοιξτε τα μικρόφωνα και πείτε την αλήθεια. Αν έχετε τιμή, αν έχετε πατρίδα, άνοιξτε τα μικρόφωνα και πείτε την αλήθεια. Αν έχετε τιμή. Θα διαβάσουμε και την ανακοίνωση που έχουμε για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αγανακτισμένοι μοτοσυκλετιστές Ελλάδας. Εμείς είμαστε αυτοί. Η Ελλάδα δέχεται οικονομικές επιθέσεις από εξωτερικούς και εσωτερικούς εχθρούς. Οι αγανακτισμένοι μοτοσυκλετιστές Ελλάδας εδώ και 40 μέρες γυρίζουν από γειτονιά σε γειτονιά για να ενημερώσουν και να αφυπνίσουν τον κόσμο. Αυτό ίσως να μην ήταν απαραίτητο αν υπήρχε σωστή και αληθινή ενημέρωση. Έτσι, όλοι μαζί οι αγανακτισμένοι μετατρέπονται σιγά σιγά στο μεγαλύτερο μέσο μαζικής ενημέρωσης που υπάρχει στην Ελλάδα, μεταδίδοντας την αλήθεια από στόμα σε στόμα. Τα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης, συνήθως υποκινούμενα από συμφέροντα, δεν προβάλλουν την αλήθεια, αλλά μια άκρως διαστρεβλωμένη εκδοχή της. Σας καλούμε να αλλάξετε αυτή την τακτική, γιατί παραπληροφορείτε τον κόσμο και αυτός με τη σειρά του σιγά σιγά σας τιμωρεί για τη μεροληψία σας. Το βλέπετε εξάλλου στα ποσοστά τηλεθέασης και ακρόασης. Δεν επιθυμούμε να συγκρουστούμε μαζί σας, ούτε να σας καταργήσουμε. Απλά σας ζητούμε να κάνετε το αυτονόητο, να ενημερώνετε σωστά τους πολίτες. Σας παρακαλούμε να συνδράμετε για τη συντηρία της χώρας, να είστε αργό στην προσπάθεια της ενημέρωσης του κόσμου. Να πολεμήσουμε αυτούς που θέλουν τη διάλυση της Ελλάδας και την υποδούλωσή της. Ελπίζουμε και επιθυμούμε να είστε μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος. Αγανακτισμένοι μοτοσυκλετιστές Ελλάδας.